8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι. Πρόκειται για τον τίτλο του βιβλίου του Γιώργου Μημίκου, για το οποίο βραβεύτηκε την Τρίτη στην Ολυμπιακή Επιτροπή στην Αθήνα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Ένα βιβλίο αφιερωμένο όχι μόνο στον ΠΟΑ, αλλά και στις αλυσμόνητες πατρίδες, με επίκεντρο το προσφυγικό Ατσαλένιο, τους ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν πρώτοι σε αυτό πριν από περίπου 100 χρόνια, αλλά και άγνωστες ιστορίες με πραγματικό θησαυρό, το μικρασιάτικο λεξιλόγιο από το Α ως το Ω. Στην εκδήλωση βρέθηκαν μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και εκλεκτοί δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, όχι απαραίτητα αθλητικοί. Μεγάλη η συγκίνησή μου σήμερα, όπως μεγάλη είναι και η τιμή για την ομάδα μας, που μέσω σε ένα Γιώργο τιμήθηκε και το σωματείο μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ήταν ένα όνειρο να φτιάξουμε το βιβλίο αυτό, και τώρα μετά που τελείωσε η συγγραφή του και έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, το ότι αυτή τη στιγμή τιμήθηκες για τη συγγραφή αυτή του βιβλίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας και φυσικά για σένα. Και θα ήθελα επί την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες σε όλο αυτό και καταφέραμε και κάναμε αυτή την πολύ όμορφη δουλειά. Στην Αθήνα με έστειλε ο ΠΟΑ. Αν δεν ήταν ο ΠΟΑ θα ήμουν στο Ηράκλειο. Κατά συνέπεια, αφού με έστειλε ο ΠΟΑ, πρέπει να τον περιμένω, πρέπει να παρευρίσκομαι όποτε χρειάζεται, όπου χρειάζεται, και σήμερα ιδιαίτερα δεν μπορούσα να λείπω, γιατί ήταν μια μέρα που ακούστηκε η ομάδα μας στο κορυφαίο διασυλλογικό όργανο των αθλητικών δημοσιογράφων, μας χειροκροτήσανε. Πολλοί από αυτούς μας ξέρανε, αλλά και κάποιοι που δεν είχαν ακούσει για μας, μας μάθανε. Είμαι υπερήφανος για το βιβλίο αυτό, το οποίο το διάβασα μέσα σε μια μισή ώρα, την ώρα που ήρθε στα χέρια μου. Είμαστε υπόχρεοι στο Γιώργο για το λόγο του ότι αυτό το όνειρο που το είχαμε σκεφτεί και εμείς παλαιότερα, αλλά ήταν μόνο στο μυαλό μας, εγώ, ο Σωτήρης ο Συνάνης, ο Μανώλης ο Ρωμανάκης. Και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον σημερινό πρόεδρο, τον Γιώργο τον Λέλεκα, και για τα καλά του λόγια και για την έκδοση αυτού του βιβλίου, που ξέρω ότι ήταν και αυτός εμπνευστής. Γιώργος Μημίκος, 8 δεκαετίες από ένα αληθινό μικρασιατικό παραμύθι, και παρακαλούμε για την απονομή την κυρία Μάρθα Σαμαρά. Έχω πληροφορηθεί, γιατί ασχολούμαι με τα παλιά, ότι η πρώτη ευχετήρια κάρτα είχε έρθει από άνθρωπο της ΑΕΚ στον Όφη, γιατί υπήρχαν Κωνσταντινοπολίτες εκεί. Εκτός από τον Όφη που είχε παρουσία έντονη σήμερα εδώ, και χαίρομαι ιδιαίτερα τη μεγάλη ομάδα της Κρήτης, και πολλή Κρήτη είχαμε γενικά εδώ, είναι εδώ και ο ΠΟΑ μέσω αυτού του βιβλίου, μέσω των ανθρώπων του, μια ομάδα που χτυπάει η μικρασιάτικη καρδιά έντονα στο Ατσαλένιο, μια προσφυγική περιοχή του Ηρακλείου. Νέες Κλαζομενές είναι το επίσημο όνομα. Και είναι εδώ ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Λέλεκας, ο Γιώργος, που τον ευχαριστώ δημόσια και από αυτή τη θέση, γιατί αυτός ήταν ο άνθρωπος που μου ζήτησε να γράψω ένα βιβλίο για την ομάδα και τη Μικρά Ασία. Μια ομάδα που έχει άρωμα από τα Βουρλά, μια ιδιαίτερη περιοχή. Και πρέπει να πω ότι και ο πνευματικός μου είναι στην Παναγία τη Βουρλιώτσα στο Ηράκλειο. Υπάρχει μια Παναγία Βουρλιώτσα στο Ηράκλειο και μια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν είναι τυχαίο τίποτα βέβαια από όλα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, σήμερα δεν είναι εδώ, τους ευχαριστώ για όλα, είναι πάντα δίπλα μου. Να ευχαριστήσω τον Όμιλο της Crete TV, κλείνω 3 δεκαετίες εκεί. Κάθε βραβείο ανήκει και εκεί. Το βραβείο βέβαια πάνω απ' όλα ανήκει στην ομάδα του ΠΟΑ και στο Ατσαλένιο. Το προάστιο που ξεκίνησα να κάνω και εγώ δημοσιογραφία, αφού πρώτα παιδάκι από το σπίτι μου είχα ακούσει την Ιαχή Γκολ και ρωτούσα από πού ακούγεται αυτό τον πατέρα μου. Λοιπόν, κλείνοντας, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την οικογένεια του αείμνηστου Στέλιου Σεραφίδη, που πάντα είναι δίπλα μου, πάντα είναι εδώ. Σήμερα είναι εδώ η κόρη του, η Σοφία. Είναι εδώ και αισθάνομαι πως είναι εδώ μαζί μου και αυτός ο μεγάλος αεκάρχης, που είναι και πυλώνας δικαίως στη Νέα Φιλαδέλφεια και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ όλους και πάνω απ' όλα και την Επιτροπή του ΨΑΤ και τα ιερά τέρατα της δημοσιογραφίας, για την τιμή που μου γίνεται τρίτη φορά στη δημοσιογραφική μου πορεία. Να είστε καλά.